Κυρία Κανδεράκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη αυτή. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κρατάω στα χέρια μου το καινούργιο σας βιβλίο που κυκλοφόρησε τώρα. Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε. Ναι. Και πείτε μου λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο. Τι θα διαβάσει ο αναγνώστης? Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το βιβλίο, γιατί το σκεφτόμουν και το μαγείρευα πάρα πολύ καιρό. Χρόνια θα έλεγα, για να είμαι και ειλικρινής. Είναι ένα βιβλίο το οποίο τα χρώματα που εσείς μου μάθατε είναι κυριολεκτικό, γιατί κάθε κεφάλαιο είναι ένα χρώμα. Mm-hmm. Και κάθε κεφάλαιο είναι μια αυτοτελής ιστορία ενός θεραπευόμενου. Είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, σε αληθινές ιστορίες. Προφανώς έχουν αλλάξει τόσο ώστε να μην μπορεί κάποιος να καταλάβει ποιο είναι το πρόσωπο. Αλλά ο στόχος είναι να ταυτιστεί και επί της ουσίας είναι μια γενναία βουτιά μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, με ταπεινότητα, σεβασμό αλλά και χιούμορ. Mm-hmm. Γιατί και στις συνεδρίες μέσα γελάμε. Και ο στόχος είναι ποιος? Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσα διαφορετικά χρώματα έχουμε μέσα μας. Κάθε ιστορία, άμα τη διαβάσει κανείς, θα δει πως έχει μια ανατροπή. Εκεί που νομίζει πως έχει καταλάβει τι γίνεται, έχει καταλάβει λίγο τι μπορεί να δυσκολεύει τον άνθρωπο, τι μπορεί να κουβαλάει από πίσω, ξαφνικά παίρνει μια διαφορετική ροή. Και αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι είναι πάρα πολύ άδικο να διαβάζουμε τους ανθρώπους μονοκόμματα, με αριθμούς, τα παιδιά μας, μόνο με τον έλεγχο. Με ένα χρώμα, με ένα... Τις γυναίκες με μια αναλογία, τους άντρες με έναν μισθό στην τράπεζα. Όλοι μας έχουμε τόσο διαφορετικά χρώματα και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να τα ανακαλύψουμε. Πόσο δύσκολο είναι όμως αυτή η αποδοχή? Η κοινωνία είναι έτοιμη? Βλέπετε κάποια βελτίωση με τα χρόνια, με τους ανθρώπους που ενημερώνονται, με... Είναι δύσκολο. Πρώτα απ' όλα δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε εμάς τους ίδιους. Νομίζουμε ότι κουβαλάμε πάντα πολύ σκοτεινά χρώματα μέσα μας και αυτό είναι και η πιο ωραία στιγμή στη θεραπευτική συνάντηση, όταν βλέπουμε ότι εκεί που άλλος έρχεται να φέρει μόνο τα σκοτεινά του και τα δύσκολά του, ξαφνικά βγαίνουν και κάτι φούξια και κάτι κόκκινα και κάτι ροζ. Και εκεί είναι που πραγματικά λέω πόσο κρίμα κάποιοι άνθρωποι να δηλιάζουν και να μην κάνουν αυτή τη βουτιά, να δουν λίγο μέσα τους τι καλό φέρουν, όχι μόνο τι άσχημο. Νομίζω όμως ότι δεν δηλιάζουν πλέον τόσο πολύ. Έρχεται περισσότερος κόσμος να κάνει ψυχοθεραπεία, έτσι δεν είναι? Είναι το ελπιδοφόρο αυτό. Όλο και περισσότερο, και αυτό που είναι και πολύ σημαντικό είναι πως βλέπω ότι και άντρες πλέον εισπάνε αυτό το ταμπού. Γιατί θυμάμαι όταν έγραψα το βιβλίο αυτό, λέω: τώρα τα χρώματα που εσείς μου μάθατε είναι ένα γυναικείος τίτλος. Αλλά σιγά σιγά βλέπω άντρες οι οποίοι έρχονται, έχουμε και ομάδες αντρών και μεικτές ομάδες, μπαμπάδες που έρχονται και πλέον δεν θέλουν να είναι μόνο οι κουβαλητές που ήταν οι γονείς τους. Λένε: εγώ θέλω να είμαι ένας μπαμπάς ο οποίος είμαι παρόν και θέλω να έχω και σχέση εγώ με το παιδί μου, δική μου σχέση, όχι μόνο μέσα από τη μαμά. Γιατί έχουν δει και τι επιπτώσεις είχε προφανώς στη δική τους ζωή ότι οι πατεράδες δεν ήταν παρόν. Ακριβώς. Γιατί τους έλειψε ο δικός τους μπαμπάς και από εκεί ξεκινάει και η αλλαγή. Να καταλάβω τι κουβαλάω εγώ, να κάνω την αποδόμηση για να κάνω την αναδόμηση από την αρχή. Πόσο εύκολη όμως είναι αυτή η αλλαγή? Δύσκολη είναι. Και πρέπει να είμαστε τίμοι σε αυτό. Είναι δύσκολη. Και θέλει και το χρόνο του. Και έχουμε πέσει λίγο στην παγίδα. Είμαστε λίγο του fast food. Είμαστε λίγο να γίνουν γρήγορα. Πάω τρεις φορές και βλέπω αλλαγή, ας πούμε. Ακριβώς. Ή δεν είδα αλλαγή στις δύο φορές, οπότε έφυγα. Το βλέπω πολύ συχνά. Έρχονται εδώ και μου λένε ότι ξέρετε κάτι. Δεν ήμουν ευχαριστημένη από την προηγούμενη θεραπεύτρια, από τον προηγούμενο θεραπευτή. Και λέω γιατί? Μου λέει πήγα δύο φορές, δεν πήρα τις απαντήσεις που ήθελα. Λέω σε δύο φορές, αν τις παίρνατε, θα είχαμε πρόβλημα. Οπότε λέω, θα υποστηρίξω, λέω, τον συνάδελφο που φύγατε. Γιατί η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο θέλει το χρόνο του. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται και να μας δώσουμε χρόνο. Δεν έχουμε μάθει να μας δίνουμε χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να αλλάξουν? Ωραία ερώτηση είναι αυτή και είναι και δύσκολη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν το θέλει ο ίδιος. Συνήθως, για να είμαστε και επίσης τίμοι, κάποιος έρχεται να αλλάξει όταν δυσκολεύεται, όταν βγάλει ένα σύμπτωμα, όταν νιώθει ότι είναι δυσλειτουργικός. Οπότε το σύμπτωμα, γι' αυτό το λέω, είναι ένα δώρο. Είναι κάτι το οποίο έρχεται και μας ταρακουνάει και λέει: κάνε κάτι μαζί μου, γιατί δεν νιώθω καλά. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι όταν δεν υπάρχει σύμπτωμα. Όταν πλέον έχει γίνει αυτό που λέμε εμείς εγωσύντονο, έχει συντονιστεί με το εγώ μου. Οπότε, αν εγώ δεν δυσκολεύομαι, αν εγώ νιώθω καλά με μένα και επί της ουσίας δεν νιώθω λόγο να αλλάξω, εκεί δεν υπάρχει ελπίδα. Και έρχονται εδώ και λένε: τι θα γίνει, πρέπει να αλλάξουν όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ καλά είμαι. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχω μέσα μία ιστορία στο βιβλίο, που νομίζω πως είναι και το δεύτερο κεφάλαιο, που είναι μια γυναίκα που ήταν μια πολύ δύσκολη συνεδρία, γιατί όντως, λέω μάλιστα ακριβώς, ότι σπάω αυτό το life coach, ας πούμε, ότι ποτέ δεν είναι αργά. Κάποιες φορές, δυστυχώς, είναι και αργά.
Αργά μπορεί να είναι γιατί, γιατί είναι τα τραύματα των ανθρώπων τόσο ισχυρά, γιατί δεν έχουν, δεν είναι ανοιχτοί στο να προσπαθήσουν, γιατί για ποιο μπορεί λόγο να μπορεί να είναι τόσο πολύ τραυματιστεί και να έχουν κοπεί τα φτερά από τη ρίζα και που το λέω και μέσα και να έχει πέσει και φωτιά από πάνω και να έχουν καεί για να μην μπορέσουν να ξαναβγουν ποτέ. Και αυτό κυρίως έχει να κάνει βέβαια και με την αναπτυξιακή φάση μετά σε μια πολύ μεγάλη ηλικία πλέον που έχω μάθει να λειτουργώ έτσι και δεν θέλω να αλλάξω. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, άμα τη δείτε θα καταλάβετε πως... Άρα όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά. Όχι απαραίτητα πάντα. Σωστή ερώτηση κι αυτή. Γιατί πολύ συχνά μου έρχονται γυναίκες 35-40 χρόνια και λένε άχρη να έρθει στα 20. Και βλέπω κοπέλες που έρχονται στα 20 και βλέπω ότι έχουν τόσο πολύ δυσκολία να ακουμπήσουν το μέσα τους, είναι τόσο πολύ χαωμένες που δεν μπορούν να έχουν την αντίληψη που θα μπορούσε να έχει μια γυναίκα στα 35-40-45-50. Και βλέπω και άλλες γυναίκες που είναι 55-60 χρόνια και λένε τώρα εγώ νιώθω έτοιμη πλέον να μπω στη διαδικασία και άντρες να μπω στη διαδικασία να διεκδικήσω πράγματα. Άρα και αυτό το κομμάτι είναι υποκειμενικό. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας πάω λίγο στα social media, που είναι πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας πλέον, και να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη ρητορική μίσους που αντιμετωπίζουμε. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι θυμός, είναι... γιατί διαβάζουμε όλα αυτά τα πράγματα στα social media. Ναι, κλείνοντας και κοινωνικά δίκτυα, έχω κι εγώ ένα βίντεο που γράφω ακριβώς δείγματα ότι δεν είσαι ευχαριστημένος. Το έχω βάλει και στο TikTok και στο YouTube και στο Instagram. Και ένα από αυτά είναι να με ενοχλούν όλοι, να μπαίνω και να κρίνω τους πάντες. Είναι δείγμα ότι δεν είμαι ευχαριστημένος εγώ με τον εαυτό μου. Από εκεί ξεκινάει. Το να μπω στη διαδικασία, να αρχίσω να γράφω συνήθως ανώνυμα ή με ένα ψεύτικο προφίλ και να αρχίζω να βγάζω ό,τι σκοτεινό έχω μέσα μου, το οποίο μπορεί όντως απέναντι να βλέπω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Για ποιο λόγο όμως να μπω μέσα και να το σχολιάσω. Και μπαίνει και το ερώτημα, εκείνος ο οποίος θα μπει να βγάλει το μαύρο, με την ίδια ευκολία θα βγάλει και το φωτεινό, να πει την καλή του κουβέντα. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο μπορούμε πραγματικά να αναγνωρίσουμε κάτι ωραίο, το ωραίο που βλέπουμε. Αλλά από πίσω είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δυσκολεμένοι με τον εαυτό τους. Γιατί το λέω πάντοτε, για να δω το καλό πρέπει να το έχω και μέσα μου. Για να εστιάσω στο άσχημο και στο κακό, κάτι επίσης έχω σκοτεινό μέσα μου αδούλευτο. Και είναι κρίμα. Γιατί τις περισσότερες φορές νιώθω μία ψευδοεξουσία μέσα, κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία μου και πίσω από όλα το πληκτρολόγιο. Και ότι δεν μπορώ να τα βγάλω όλα, να εκτονωθώ και να... Ναι. Παρατηρούμε πάρα πολλά και προφίλ, ας πούμε, εγώ θα το πω ναρκισσιστικά, εσείς θα μου το πείτε επιστημονικά τι είναι αυτό. Ανθρώπους που όλη μέρα φωτογραφίζονται, όλη μέρα λένε θα κάνω αυτό, θα πάω εκεί. Μας δίνουν δηλαδή την απόλυτη αναφορά, όλες τις πληροφορίες για τη ζωή τους. Αυτό τι μπορεί να είναι? Μοναξιά. Επί της ουσίας δεν έχω πραγματικές σχέσεις εκεί έξω για να μοιραστώ το τι μου συμβαίνει. Δεν έχω ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται, που να νιώθω ότι πραγματικά με βλέπουν και τους αφορά το τι κάνω εγώ. Οπότε μπαίνω σε μια διαδικασία να δημιουργήσω ένα ψευδί εαυτό, να αρχίζω να τον φτιάχνω, να τον καλουπώνω και να προβάλλω προς τα έξω μόνο κάτι αλαβάστερνο και κάτι τόσο πολύ ψεύτικο και τέλειο. Ναι. Σε ανθρώπους που επί της ουσίας μπορεί να μην έχουν μπει καν στη διαδικασία να με ρωτήσουν. Έχει από πίσω μοναξιά και έχει και από πίσω μία υποβόσκουσα θλίψη. Όλος αυτός ο εθισμός θα το πω, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι είμαστε εθισμένοι πια. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο μπορούμε να αντέξουμε χωρίς το κινητό μας δίπλα. Σωστά. Τι επιπτώσεις έχει στην ψυχική μας υγεία? Έχει ένα κουκούλωμα. Και ξέρετε, όταν βάζω κάτι ζωντανό μέσα σε ένα μπαούλο, μετά θα μυρίσει. Το λέω λοιπόν ότι πολύ συχνά λοιπόν κρυβόμαστε και κουκουλωνόμαστε. Είναι μια ψευδοδιαφυγή. Δηλαδή δεν έχω κάτι να κάνω, δεν μιλάω, δεν έχω κάτι να πω με τον σύντροφό μου ή με το φίλο μου και ψάχνω και ανοίγω το κινητό μου. Είναι η κίνηση που θα κάνω αυτόματα. Οπότε πολύ συχνά θα κουκουλώσω μια παθογένεια που υπάρχει σε σχέση, που υπάρχει στην οικογένεια. Είναι εντυπωσιακό ότι τρώει μια οικογένεια και είναι όλοι στα κινητά. Συναντιούνται φίλοι και είναι όλοι στα κινητά. Άρα τι κάνει? Ενισχύει την ήδη υπάρχουσα δυσκολία στην επικοινωνία. Επειδή δεν έχουμε τι να πούμε, αντί να πέσει μια σιωπή και να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν έχουμε τίποτα να πούμε, περνάει, ψευδοπερνάει η ώρα εκείνη τη στιγμή και ουσιαστικά ξεχνάμε και τη σχέση και τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε ξεχάσει εντελώς ποιοι είμαστε και τι είμαστε και τι θέλουμε. Και ο χρόνος περνάει και δεν καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό που έχουμε είναι ο χρόνος μας. Γιατί δεν επικοινωνούμε οι άνθρωποι τόσο εύκολα? Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία. Και αυτά που τα ακούω πάλι από τους ψυχοκαθοδηγητές που λένε η επικοινωνία δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Θέλει κόπο. Θέλει κόπο γιατί. Γιατί όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται, είναι δύο οικογενειακά συστήματα που συναντιούνται. Εγώ έχω μάθει ένα συγκεκριμένο τρόπο να επικοινωνώ ή να μην επικοινωνώ, και ο άλλο αντίστοιχα ένα δικό του τρόπο. Και θα πρέπει σταδιακά να μπορέσουμε να βρούμε τη δική μα την ισορροπία και να βρούμε ένα διαφορετικό διάλογο μεταξύ μα. Αν δεν μπορέσω να καταλάβω εγώ τι κουβαλάω, και αν δεν μπορέσει κι ο άλλος να καταλάβει τι κουβαλάει, και να μπορέσουμε και οι δυο μας ο ένας να καταλάβει τον άλλον, τελικά θα είναι σαν να είμαστε στον πύργο της Βαβέλο. Ο ένας θα μιλάει αγγλικά, ο άλλος θα μιλάει γαλλικά και δεν θα υπάρχει καμία επικοινωνία. Και αυτό κάνει και ο θεραπευτής στη θεραπεία ζεύγους και στην οικογενειακή θεραπεία. Mm-hmm. Το μεταφραστεί. Δείτε λίγο τι σας λέει. Ο ένας μιλάει αγγλικά, ο άλλος μιλάει γαλλικά και λέω, ελάτε να φτιάξουμε ένα κώδικα. Να μιλάμε και οι δύο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να διατηρηθεί μια οικογένεια σήμερα και βλέπουμε τόσο μεγάλη αύξηση των διαζυγίων? Υπήρχε από παλιά το πρόβλημα και τώρα απλώς οι άνθρωποι μιλάνε? Δεν υπήρχε. Να είμαστε ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα, προηγουμένως οι οικογένειες βασίζονταν πάρα πολύ στην ανάγκη. Οπότε είναι πάρα πολύ άδικο να λέμε ότι παλιά οι γυναίκες και κρατούσαν το σπιτικό τους. Με τι κόστος το κρατούσαν? Και το κόστος είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Οι γυναικοκτονίες και η εφηβική εγκληματικότητα είναι κάποιες γυναίκες και κάποιοι άντρες οι οποίοι υπήρχαν μέσα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν βουβό, το οποίο ήταν βίαιο, που κάποιος από τους δύο ανεχόταν και υπέμενε. Άρα προηγουμένως ήταν η ανάγκη που κράτηκε πολύ τους ανθρώπους. Τώρα το ζητούμενο είναι οι σχέσεις να διατηρούνται με βάση την επιθυμία. Άρα ότι εγώ και εσύ πρέπει κάθε μέρα ο ένας να ποτίζει την επιθυμία του άλλου. Είναι πολύ πιο δύσκολη η υπόθεση η επιθυμία από ότι η ανάγκη. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Άρα μην πέφτουμε στην παγίδα την εύκολη ότι τώρα τα διαλύουμε όλα. Υπάρχει και αυτό. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η ταχύτητα. Ότι τώρα πλέον έχουμε μπει σε μια ταχύτητα και θέλουμε γρήγορα να τελειώνουμε, γιατί αισθανόμαστε ότι υπάρχει εκεί έξω πολύ προσφορά. Η προσφορά όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να μου καλύψει και εμένα αυτό που κουβαλάω και τη δυσκολία ή την επιθυμία που έχω μέσα μου. Για αρχή, όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε μια γενναία βουτιά στο δικό μας κομμάτι, στο τι κουβαλάμε εμείς και κυρίως να μην αναπαράγουμε λανθασμένους και παθολογικούς τρόπους σύνδεσης από το παρελθόν. Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αυτό είναι, γιατί έτσι έχουμε μάθει και έτσι έχουμε μεγαλώσει. Ακριβώς. Και δεν το καταλαβαίνουμε ότι ακόμα κι αν νιώθουμε ότι εγώ το απορρίπτω αυτό, εάν δεν το δουλέψω, είναι ένας μαγικός τρόπος πώς θα το επαναλάβω. Mm-hmm. Θέλω έτσι να σας πάω σε κάτι πιο προσωπικό. Αν σε κάποια συνεδρία κάποιος σας εκμυστηρευτεί κάτι πολύ ακραίο. Δηλαδή ότι εγώ θα σκοτώσω αυτόν, θα αυτοκτονήσω. Τι κάνει εκεί ένας ειδικός? Εκεί προφανώς υπάρχει το κομμάτι και της εχεμήθειας, αλλά η εχεμήθεια σπάει όταν μπαίνει σε κίνδυνος είτε το ίδιο το πρόσωπο, είτε μπαίνει σε κίνδυνο κάποιος άλλος. Οπότε εκεί προφανώς θα πρέπει να ενημερώσουμε τις αρχές, η οικογένεια, ειδικά αν υπάρχει. Τις περισσότερες φορές είναι ο κίνδυνος για το ίδιο το πρόσωπο. Mm-hmm. Να υπάρχουν ιδέες αυτοκτονικότητας, εκεί προφανώς έχουμε και πολύ μεγάλη ευθύνη να προστατέψουμε το πρόσωπο. Όλα αυτά που ακούει ένας θεραπευτής δεν τον βαραίνουν καθόλου? Δεν τα κουβαλάει μέσα του? Είναι μια αληθινή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, επίσης να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς, και εμείς παλεύουμε καθημερινά. Δεν τα έχουμε λυμμένα όλα και τακτοποιημένα και όλα είναι. Πρόσφατα ήμουν σε μια συνέντευξη που ρωτήσανε δίπλα και είπαν: Έχετε ήχη αγχωμένη σήμερα? Και λέει: Όχι, έχω έρθει πολύ ήρεμη. Λέω: Εγώ πάντως είμαι αγχωμένη. Λέω: Γιατί προφανώς χρειάζεται μια προετοιμασία. Άρα και εμείς οι ειδικοί περνάμε και εμείς τις διακυμάνσεις μας και το δουλεύουμε. Προφανώς βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να μιλάμε για έναν ειδικό ψυχικής υγείας είναι να κάνει τη δική του προσωπική θεραπεία. Mm-hmm. Γιατί εμείς το ψυχικό μας κομμάτι είναι το εργαλείο μας. Με αυτό δουλεύουμε. Βασική ερώτηση που κάνουμε εμείς και στους εκπαιδευόμενους που έχω και στους συνεργάτες μου είναι: Εσείς πώς αισθανθήκατε μαζί του? Mm-hmm. Και εμείς δεν θέλουμε να φορτώσουμε τη δική μας δυσκολία στον άλλον. Οπότε είναι βασική προϋπόθεση να μπορώ να τακτοποιήσω εγώ τις δικές μου δυσκολίες. Και σε δεύτερη ανάγνωση, θα πρέπει να έχουμε και εμείς τη δεξαμενή μας που μας γεμίζει. Δηλαδή, πρώτο κομμάτι είναι να μπορούμε να ξέρουμε ότι βάζουμε ένα πλαίσιο και δουλεύουμε μέσα στο γραφείο μας και μετά δεν το κουβαλάμε. Αυτό προϋποθέτει δουλειά. Και επίσης ότι έχουμε μια δεξαμενή που και εμείς γεμίζουμε για να μπορέσουμε να ποτίσουμε. Σας έχει τύχει κάποιο περιστατικό να είναι τόσο βαρύ που παρόλα αυτά? Βέβαια. Να σας δυσκολεύει, να το κουβαλάτε? Θα πω ότι το έχω έννοια, ναι. Ότι φεύγω από το γραφείο και το έχω έννοια, ότι πολλές φορές θα ξυπνήσω και θα πω πώς πάει αυτό, πώς πέρασε τη νύχτα. Προφανώς, γιατί τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας συνδεόμαστε, τον νοιαζόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια τετράγωνη επαγγελματική σχέση. Πώς μπορείτε να αποφορτιστείτε εκτός από την ψυχοθεραπεία που κάνετε? Τι μπορεί να σας δώσει εσάς προσωπικά χαρά και ηρεμία? Όπως όλους τους ανθρώπους.
χρόνος με τους δικούς μου ανθρώπους, να μπορέσω να φροντίσω και το σώμα μου. Το σώμα έχει σύνδεση με την ψυχή, δεν μπορούμε να το αφήνουμε απ' έξω. Και στην ψυχοθεραπεία το βάζουμε αυτό. Οπότε, επί της ουσίας, να φροντίσω πού θα δώσω το χρόνο μου. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος, είμαστε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κανδαράκη. Ήτανε χαρά μου. Και εγώ χάρηκα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο. Να είστε καλά. Και να συνεχίσετε έτσι να βοηθάτε τον κόσμο να γίνεται λίγο καλύτερος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εγώ.